Οι τηλεφωνικές απάτες τους τελευταίους μήνες βρίσκονται σε έξαρση. Γι' αυτό και η ελληνική αστυνομία ενημερώνει και προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε καμία περίπτωση να μην αναφέρουν προσωπικά τους στοιχεία ή κωδικούς για χρηματικές συναλλαγές. Οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιούνται συνήθως αργά το βράδυ, με την πρόφαση έκτακτης νοσηλείας, συγγενικού προσώπου, τροχαίου ατυχήματος και άλλων, οι επιτίδιοι προσπαθούν να αποσπάσουν μικρά ή μεγάλα χρηματικά ποσά, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση που αντιλαμβάνονται. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας αναφέρθηκε στη μεθοδολογία που ακολουθούν ώστε να αποσπούν χρηματικά ποσά από πολίτες. Αυτή τη φορά σημειώθηκε κρούσμα απόπειρας τηλεφωνικής απάτης στην Ιγουμενίτσα με την εξής μεθοδολογία. Οι δράστες πραγματοποίησαν ευνηδιαστική τηλεφωνική κλήση σε υποψήφια θύματα και εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση που προκάλεσαν, αναγγέλουν ότι ένα στενό συγγενής τους εισήχθη εσπευσμένα σε κάποιο νοσοκομείο λόγω τροχαίου ατυχήματος ή κάποιου άλλου έκτακτου λόγου και απαιτούν χρήματα για να γίνει άμεσα κάποια ιατρική πράξη, συνήθως χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον ζητούν, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, από τα υποψήφια θύματα να μεταβούν αμέσως σε συγκεκριμένο σημείο, όπου υποτίθεται ότι τους αναμένει άνθρωπος του νοσοκομείου, νοσηλευτής ή υπάλληλος του ΕΚΑΒ, για να παραλάβει τα χρήματα και να τα παραδώσει το ταχύτερο δυνατό. Ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση δεν εξαπατήθηκαν οι πολίτες. Ωστόσο, η αστυνομία καλεί τους πάντες να είναι προσεκτικοί, να μην δίνουν στοιχεία και φυσικά να απευθύνονται άμεσα στην αστυνομία. Είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποια κρούσματα εξαπάτησης και απόπειρων εξαπάτησης συμπολιτών μας με διαφορετικές μεθοδολογίες. Το τελευταίο κρούσμα ήταν απόπειρα εξαπάτησης στην πόλη της Ιγουμενίτσας, τηλεφωνικής εξαπάτησης, με την γνωστή μέθοδο της νοσηλείας στενού συγγενικού προσώπου. Να υπενθυμίσω λίγο τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες. Οι δράστες πραγματοποιούν ευνηδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις στα σταθερά τηλέφωνα των παθόντων και μέσα από την αναστάτωση και τη συναισθηματική φόρτιση που προκαλούν προσπαθούν να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Συγκεκριμένα, οι δράστες επικαλούνται ότι στενό συγγενικό πρόσωπο των παθόντων, συνήθως ο γιος ή η κόρη, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής λόγω κυρίως τροχαίου ατυχήματος ή κάποιου άλλου έκτακτου ιατρικού λόγου και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Στην προκειμένη περίπτωση στην Ιγουμενίτσα υπόθηκε ότι έχει υποστεί σοβαρό κάταγμα και αν δεν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση θα υποστεί γάγγραινα και θα χάσει το πόδι του. Στη συνέχεια ζητούν να παραδοθούν χρηματικά ποσά σε σημείο που θα τους αποδείξουν οι δράστες, οι οποίοι επικαλούνται ότι είναι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, νοσηλευτές ή νοσοκομιακοί γιατροί. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλουμε να υφιστήσουμε την προσοχή των συμπολιτών μας να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνήματα από αγνώστους στο σπίτι τους. Συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση, οι δράστες είχαν συλλέξει και οικογενειακά στοιχεία των παθόντων και είπαν και το όνομα του γιου, με αποτέλεσμα να επιδιώξουν να γίνουν πιο πιστικοί. Ευτυχώς, ανεπιτυχώς, διότι έγινε αντιληπτή αυτή η απόπειρα απάτης και δεν δόθηκαν χρήματα. Επίσης, να αναφέρω άλλες δύο μεθοδολογίες απάτης που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές της Ηπείρου. Συγκεκριμένα, είχαμε περιπτώσεις που στρέφονταν σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Ζίτσας, καθώς και σε περιοχή της Σάρτας. Οι δράστες σε αυτή την περίπτωση επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ταβέρνα και επικαλέστηκαν ότι είναι γιατροί και πρόκειτο να έχουν μία επαγγελματική συναισθίαση σε αυτή την ταβέρνα. Και ισχυρίστηκαν ότι επειδή επιθυμούσαν την αγορά κρασιών καλύτερης ποιότητας, ζήτησαν την κατάθεση χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς υποτιθέμενης εταιρείας. Επίσης, άλλη μία μεθοδολογία που παρατηρήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι απάτη σε βάρος ιδιοκτητών ζαχαροπλαστείων σε περιοχές της Θεσπρωτείας. Συγκεκριμένα, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους ιδιοκτήτες των ζαχαροπλαστείων και αρτοπίων και με το πρόσχημα υποτιθέμενης παραγγελίας προϊόντων επικαλέστηκαν ότι κατέθεσαν χρηματικό ποσό εκπαραδρομής πολύ μεγαλύτερο από την τιμή που αντιστοιχούσε στη συγκεκριμένη παραγγελία και ζήτησαν την επιστροφή του υποτιθέμενου μεγαλύτερου χρηματικού ποσού από τους ιδιοκτήτες. Σε κάθε περίπτωση, κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις μεθοδολογίες απάτης
είναι τα τηλεφωνήματα από αγνώστους. Και ένα δεύτερο κοινό στοιχείο, στο οποίο πρέπει να προσέξουν οι πολίτες ως ένδειξη απάτης, είναι η άμεση χρηματική ανάγκη για ποσά, καθώς και το ότι οι άγνωστοι ζητούν την κατάθεση χρηματικών ποσών σε υποτιθέμενους τραπεζικούς λογαριασμούς. Να επισημάνω ότι στην περίπτωση της απάτης που προανέφερα, σε βάρος ιδιοκτητών ζαχαροπλαστείων, οι δράστες απέστειλαν μέσω Viber ψευδός υποτιθέμενες τραπεζικές συναλλαγές πλαστές μέσω διαδικτύου, που αποδείκνυαν υποτίθεται για να γίνουν πιο πιστικοί την κατάθεση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες πρέπει να επιβεβαιώνουν άμεσα την ταυτότητα του ατόμου που καλεί. Στην περίπτωση της απάτης με τη μεθοδολογία νοσηλείας στενού συγγενικού προσώπου, πρέπει να επιδιώκουν αμέσως να τηλεφωνούν στα κινητά τηλέφωνα των συγγενικών τους προσώπων από δικό τους τηλέφωνο, για να επιβεβαιώνουν ότι είναι καλά. Και σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν άμεσα με την αστυνομία, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.